ή να το συνεχίσουμε ή να τον διακόψουμε, αλλά μια διαδικασία όχι βίαιη, βίαιης αναμέτρησης εσωτερικό, μια αιματηρής σύγκρουσης, αλλά να κάνουμε ένα βελούδινο διαζύγιο, κοινή συνένεση. Εγώ είμαι πρόθυμος να το συζητήσω αυτό. Θεωρώ ότι είμαστε όριμοι πολιτικά, οι λαοί και των δύο περιοχών, να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Ιδανικός χώρος για να ξεκινήσει αυτό είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο, εκεί που συναντιόμαστε πολιτικά και θεσμικά. Δεν έχω καμία αντίρρηση και από τον Σεπτέμβριο στην θητεία του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν ξεκινήσει, να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να την κάνουμε ειλικρινά και όριμα να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Αλλά να τελειώνουμε, να μην σέρνεται αυτό ως μια έτσι αναμέτρηση με τοπικιστικά στοιχεία και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Γιατί την ίδια ερώτηση, που μου κάνετε εσείς εδώ για τη μεταφορά κάποιων υπηρεσιών, την κάνουν και στη Ρόδο και λέει, θα τις αναφέρετε πίσω από τη Σύρο. Οι κλαδίτες λέει πήγαν στη Ρόδο. Οι ρωτήτες λέει δεν είστε τίποτα στη Ρόδο, έχουν πάει στη Σύρο. Λοιπόν, χθες με ρώτησαν στη Σύρο. Για τη μεταφορά της έδρας. Όχι για τη μεταφορά της έδρας. Λέει θα βρίσκεστε συχνά στη Σύρο. Λέει μα, χθες ακόμα και έρθισα την πατρίδα μου, τον νησί της Ρόδου, με μια διαφορά 20 μονάδες. Και αντί να δίνω συνέντευξη τύπου την επόμενη αυτού του εκλογικού αποτελέσματος στον τόπο που με τίμησε με 20 μονάδες, βρίσκομαι στη Σύρο. Εκείνη την ώρα στη Ρόδο λένε γιατί ο κύριος Κατσιμάρκος δίνει τη συνέντευξη στη Σύρο και όχι στη Ρόδο που του δώσαμε αυτό το συντριπτικό εκλογικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, να πάρουμε μια απόφαση, να διαλέξουμε ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε και να είναι οριστικό αυτό και να το υπηρετήσουμε. Ή κρατάμε το γάμο ή πάμε σε διάσταση.